Κύριε Ιωακιμίδη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Δόξα Θεώ, καλά. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σας. Να είστε καλά, κάθε καλό. Λοιπόν, κύριε Ιωακιμίδη, έλεγα να ξεκινήσουμε από το εξής. Ένα σχόλιο για την νίκη Κώστα στην Πορτογαλία, παρακαλώ. Κοιτάξτε, το σχόλιο είναι ότι η σοσιαλδημοκρατία είναι εδώ, επιστρέφει στην Ευρώπη και προφανώς μπορεί να επιστρέψει και στην Ελλάδα. Επιστρέφει όμως με ένα πρόγραμμα συνέπειας και ρεαλισμού. Και αυτό έδειξε ακριβώς η νίκη Κώστα. Είναι η τρίτη κατά σειρά νίκη με βελτίωση του εκλογικού αποτελέσματος κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη εκλογή το 2019. Και από την άλλη έδειξε ότι κατά κάποιο τρόπο τυχοδιοκτικές απόπειρες κομμάτων όπως είναι το Μπλόκο. Το Μπλόκο είναι ο αντίστοιχος ΣΥΡΙΖΑ, αν θέλετε, στην Πορτογαλία και του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι οποίοι κατεψήφισαν τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης Κώστα, δεν ευδοκιμούν. Τιμωρήθηκαν από το εκλογικό σώμα. Επομένως είναι ένα ευίωνο μήνυμα για το χώρο της κεντροαριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας. Υπό την προϋπόθεση ότι πολιτεύεται με σοβαρότητα, φαντάζομαι, κύριε καθηγητά. Αυτό το ένισε και εγώ. Συνέπεια και ρεαλισμό. Άλλωστε, τον είχα ρωτήσει τον Κώστα όταν είχα βρεθεί σε μια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος και απήντησε ότι τα χαρακτηριστικά της πολιτικής του είναι ακριβώς η συνέπεια στις σοσιαλδημοκρατικές αξίες και αρχές αφενός, αλλά και ο ρεαλισμός. Ο ρεαλισμός στην αναγνώριση των πραγματικών προβλημάτων και προκλήσεων και ένα πρόγραμμα που απευθύνεται στους μη προνομιούχους από τη μία μεριά, δηλαδή στα αδύνατα στρώματα της κοινωνίας, αλλά και στα νέα κοινωνικά στρώματα που ανέρχονται, που βγαίνουν μέσα από τις νέες μορφές εργασίας λόγω των νέων τεχνολογιών, της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και με δυνατότητες να απαντηθούν νέες προκλήσεις όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η πανδημία και μια σειρά από άλλες. Μάλιστα. Στην Ουκρανία θα βλέπετε σύραξη, κύριε Ιωακιμίδη, ή αντιθέτως εκτόνωση αυτής της μεγάλης κρίσης? Κοιτάξτε, εάν εννοείτε με τη σύραξη ένας πόλεμος μεταξύ αφενός της Ρωσίας. Ναι, εμπόλεμη φάση εννοούσα. Συγγνώμη, θα το πω πιο να το προσδιορίσω. Ναι. Όχι, δεν πρόκειται να γίνει πόλεμος. Διότι πάρα πολύ απλά η Δύση, δηλαδή το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ, Ευρώπη, δεν θα ήθελαν να μπουν σε μία πολεμική σύγκρουση με τη Ρωσία γύρω από την Ουκρανία. Αυτό δεν αποκλείει την ενδεχόμενη επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αλλά η Δύση, με συγχωρείτε, και οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν με άλλους τρόπους, κυρίως μέσω της επιβολής πολύ σκληρών, άτεκτων, θα έλεγα, κυρώσεων. Αλλά μέχρι εκεί. Και μια που αναφερθήκατε προηγουμένως στο Χένρι Κίσιγκερ, να αναφέρω κάτι που έχει πολύ μεγαλύτερη και επίκαιρη σημασία. Ο Κίσιγκερ, σε ένα άρθρο που είχε γράψει το 2014, όταν είχε εκραγεί ο πρώτος πόλεμος με την Ουκρανία, Ρωσία-Ουκρανία, είχε συμβουλεύσει την Ουκρανία να αποφύγει την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Αυτό που είχε ονομάσει θεσμική εχθρότητα προς τη Ρωσία. Να επιδιώξει καλές σχέσεις με τη Δύση, αλλά να αποφύγει κάτι τέτοιο. Και κοιτάξτε ποιο είναι το ενδιαφέρον στοιχείο. Ότι το βασικό αίτημα της Ρωσίας είναι η Ουκρανία κυρίως και η Γεωργία δευτερευόντως να μην ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Η Δύση, το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη ουσιαστικά συμφωνούν ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να ενταχθεί. Αλλά βεβαίως δεν θέλουν και ορθώς να θυσιάσουν την πολιτική των ανοιχτών θυρών, δηλαδή την πολιτική της διεύρυνσης, παρά το γεγονός ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να αποδεχθούν την Ουκρανία ως πλήρες μέλος. Επομένως εδώ έχουμε μια παράδοξη κατάσταση. Έχουμε δηλαδή τη διπλωματία της παραδοξότητας, ότι ενώ η Ρωσία και η Δύση συμφωνούν ουσιαστικά πάνω σε αυτό το βασικό αίτημα, δεν μπορούν να αποτυπώσουν αυτή τη συμφωνία σε ένα γραπτό κείμενο
που να εκτονώνει την όλη κατάσταση. Πολύ ωραία. Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει τη συνέχεια της συζήτησής μας στην επόμενη πρόσκληση που θα σας απευθύνω, κύριε Ιωκημίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το πώς δηλαδή σήμερα ασκείται αυτό που λέμε η διπλωματία με αφορμή το βιβλίο του Κίσιντζερ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ιωκημίδη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, καλημέρα. Χάρηκα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, καλημέρα. Να είστε καλά.